Εντάξει, τώρα και τα περιστατικά τα οποία κουβεντιάζουμε εδώ πέρα, επί τη ουσία έχουν θέση και κάποια γενικά θέματα τα οποία σχετίζονται με αυτό, όπω είναι τα κίνητρα και η προσωπικότητα του δράστη, η ψυχολογία των θυμάτων πριν και μετά τι κακοποιήσει, οι σχέσει που υπήρχαν μεταξύ θήτη και θύματο, ακόμα και πριν από τη δολοφονία ή την κακοποίηση. Υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, και αυτή την είδατε και από αναφορέ των ειδικών ψυχική υγεία, αλλά και από τα διάφορα μέσα μαζική ενημέρωση και κοινωνική δικτύωση, μια προσπάθεια όλα αυτά τα αποτρόπια γεγονότα ουσιαστικά να φανούν ω κάτι ξένο και ασύνδετο προ αυτό το οποίο ονομάζουμε αντιδραστικοποίηση τη καπιταλιστική κοινωνία. Εντέχνω, θα λέγαμε, κρυφτήκαν ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν ακόμα και την ίδια την πρόληψη, την αποτελεσματικά τη πρόληψη, μέσα σε αυτό εδώ πέρα το σύστημα απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, δεν αναδείχτηκαν το ποιοι είναι ακριβώ οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί παράγοντε οι οποίοι επιδρούν στη διαμόρφωση μια προσωπικότητα η οποία εν τέλει είναι ικανή να αποφασίζει την τέλεση τέτοιων αποτρόπιων πράξεων. Ποιο είναι ακριβώ αυτό το βαθύτερο υπόβαθρο στο οποίο επιβιώνουν και αναπαράγονται τέτοιε αντιδρασικέ απόψει για την κοινωνική θέση τη γυναίκα ή και για τι σχέσει των δύο φύλων. Και πώ η ίδια η αστική επιστημολογία, η μεθοδολογία δηλαδή, εμποδίζει την αξιοποίηση όλων των επιστημονικών δυνατοτήτων για τη μελέτη αυτό το οποίο ονομάζουμε φαινόμενο τη βία κατά των γυναικών μιλάμε για μελέτη τόσο όσον αφορά την προσωπικότητα του ίδιου του δράστη και των διαφορετικών ειδών κακοποιητών οι οποίοι υπάρχουν, όσο ακόμα και τα στα εμπόδια τη μελέτη ψυχολογίας ψυχολογία τη κακοποιημένη γυναίκα, οπότε ουσιαστικά και στην παροχή ολόκληρη επιστημονική στήριξη. Και μιλάμε ακόμα και για μετά, αλλά και για πριν την κακοποίηση. Και υπό αυτό το βάρο, λοιπόν, εμεί κρίνουμε ότι είναι αναγκαία μια μεθοδολογία η οποία θα αναδεικνύει το ζήτημα τη κακοποίηση των γυναικών ολόπλευρα. Δηλαδή, ουσιαστικά που θα τον οδοκνεί στην αλληλεπίδραση όλων των παραγόντων που συντελούν σε αυτό που λέμε ύπαρξη και διόνυσή του. Σαν βάση, έχουμε τι κοινωνικέ σχέσει που αναπτύσσουν οι άνθρωποι μεταξύ του σε όλη την πορεία τη κοινωνική και οικονομική ζωή, στα πλαίσια ουσιαστικά τη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία όπω είναι ο καπιταλισμό. Και γινόμαστε συγκεκριμένοι. Πώ οι κοινωνικέ συνθήκε, οι οποίε δημιουργούν και δημιουργούνται από βία φαινόμενα, και γεγονότα αποτελούν ουσιαστικά αντανάκλαση των ίδιων των οικονομικών αντιθέσεων. Πώ οι συνθήκε αυτέ αντανακλώνται με υποκειμενικό τρόπο σε αυτό το οποίο ονομάζουμε προσωπικότητα, πώ επιδρούν δηλαδή σε αυτή, αλλά κατά κύριο λόγο πώ τη διαμορφώνουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να, μπορού, να μπορεί αυτή να είναι ικανή να προβεί σε τέτοιε πράξει. Πώ αυτά τα γεγονότα, τα φαινόμενα, αντανακλώνται σε επίπεδο γνώμη, κοινωνική συνείδηση, ηθική τάση, κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο ονομάζουμε προσωπικότητα ή μάλλον διαφοροποιείται πάρα πολύ συχνά. Μέσω πιο θεσμών φυσικά και μηχανισμών πραγματοποιείται με υποκειμενικό τρόπο αυτή η αντανάκλαση. Δηλαδή, μιλάμε για όλου του θεσμού που βλέπουμε σε οποιοδήποτε σύστημα υπάρχει, όπω σχολείο, οικογένεια, τέχνη, φορεί άθληση, συνθήκε που υπάρχουν σε αυτά, ε, εκκλησία, τα μέσα μαζική ενημέρωση, ακόμα και αυτό που αναφέρθηκε αθληση συνθηκε που υπαρχουν σε αυτα εκκλησια τα μεσα πέρα, το ίδιο το νομικό προστάσιο. Ποιες είναι οι συμπεριφορές οι οποίες χαρακτηρίζουν την ατομικότητα κάθε ανθρώπου και με ποιο τρόπο εκφράζεται η προσωπικότητα αυτή του ανθρώπου μέσω αυτών, δηλαδή είναι βίαιος, ψυχολογικά, σωματικά, η οξυθυμία του, ακόμα και η ηρεμία του, οι αποφυγές που μπορεί να κάνει κτλ. Και, και ποια εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα πυροδοτούν τέτοιες καταδικαστές συμπεριφορές και με, τι, με ποιον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για αναγκαία προσπάθεια όλο και βαθύτερη επιστημονική μελέτη με βάση αυτό το οποίο ονομάζουμε διαλεκτική λυσική προσέγγιση, γιατί πολύ απλά να όλη την ελεπίδραση των και των οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων με το άτομο. Στην προσωπικότητα του ανθρώπου ουσιαστικά πραγματώνονται υποκειμενικά όλε οι κοινωνικέ σχέσει του ανθρώπου μέσω τη συνολική κοινωνική του δραστηριότητα. Ωστόσο, Ποια είναι τα εμπόδια εδώ πέρα. Η επιστημονική αστική μεθοδολογία είτε αποσυνδέει, είτε παρουσιάζει πολύ αποσπασματικά αυτό το οποίο ονομάζουμε προσωπικότητα του θήτη από τι κυρίαρχε οικονομικέ και κοινωνικέ σχέσει. Δηλαδή, επί τη ουσία παρουσιάζει το θήτη ω μια προσωπικότητα εντελώ έξω και απόμακρη από την κοινωνία. Ακούσατε πολύ συχνά σε διάφορα τηλεοπτικά παράθυρα μετά τι δολοφονίε. Πολύ, πάρα πολλέ τηλεοπτικέ, ας πούμε, ψυχιατρικέ διαγνώσει, με κυρίαρχη αυτό το οποίο ονομάζουμε αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα, δηλαδή αντί και κοινωνία έξω από την κοινωνία, και λιγότερα αλλά αρκετά συχνή αυτό το οποίο ονομάζουμε αναρκεστική διαταραχή προσωπικότητα, δηλαδή κάτι περίεργο για την κοινωνία. Όλα αυτά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και από ΜΜΕ, από την πλειοψηφία των ειδικών, αν δείτε, παρουσιάστηκαν ω κάτι πρωτάκουστο, ω κάτι πρωτόγνωρο. Όμω η αλήθεια δεν είναι και τόσο. Δεν είναι δύσκολο άλλωστε να παρατηρήσουμε ότι τα στοιχεία που συνθέουν το φαινόμενο τη βία εναντίον των γυναικών δεν είναι κάποια μοναδικά στοιχεία σε αυτό, δεν παρουσιάζονται μόνο σε αυτό. Μαζί ή ακόμα και μόνα του, ενυπάρχουν σε άλλα φαινόμενα και απλά σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση αλλεπιδρούν με συγκεκριμένο τρόπο για να συνθέσουν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά είναι η κακοποίηση σε βάρο των γυναικών. Παραδείγματα. Ήδη ίδιοι οι δράσει των δολοφονιών γυναικών αντιμετώπισαν αυτό το οποίο αναφέρθηκε και τη γυναίκα ω ιδιοκτησία. Δηλαδή, ουσιαστικά με ένα διαστρεβλωμένο υποκειμενικό τρόπο, αυτό αντανακλά την ατομική ιδιοκτησία στη γη, στην περιουσία, στα μέσα παραγωγή, στον πλούτο, πάνω στην οποία έτσι κι αλλιώ στηρίζεται, αν θέλετε, και η οργάνωση τη καπιταλιστική οικονομία και κοινωνία. Πάμε ακόμα και στο συνέστημα τη ζήλια, το οποίο, αν θέλετε, αποθεώθηκε από τα διαφοραστικά ΜΜΕ. Προκρέθηκε ω βασικό κίνητρο του δράστη αποτυπώνει ακριβώς αυτό το οποίο ονομάζουμε φόβο κάτω από την απειλή απώλειας της ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση δηλαδή της ιδιοκτησίας του συζύγου ή του συντρόφου από κάποιο ανταγωνιστή. Είναι σε μια επιχείρηση, ας πούμε, η οποία είναι καλύτερη επειδή έχει πιο κα, μεγαλύτερο κέρδος ή μειώνει το χρόνο παραγωγής. Και είναι βέβαιο ότι η βαθιά επιστημονική μελέτη θα ανεδεικνύει και άλλα από αυτά τα στοιχεία. Επίσης, εμπόδιο δεύτερο, το οποίο θέτουν τα διάφορα ρεύματα της αστικής επιστήμης και στην ψυχολογία, μια εκεί και εδώ πέρα, όπως είπατε, στο Πανεπιστήμιο, είναι και η παρουσίαση της συμπεριφοράς ως προσωπικότητα. Δηλαδή, ουσιαστικά, γεγονός που συναντάται ακόμα και στα διαγνωστικά εγχειρίδια της ψυχιατρικής, όπου τα κριτήρια διάγνωσης για τις, για τις διαταραχές προσωπικότητας, ας δεχτούμε ακόμα και αυτόν τον όρο, είναι κυρίως εκδηλώσεις συμπεριφοράς. Έχουμε αναφέρει ότι η προσωπικότητα μελετάται μόνο επιστημονικά και με βάση την κοινωνική ελεπίδραση. Δεν είναι προφίλ, το οποίο είναι στατικό, και δεν φτάνουν τα διάφορα ερωτηματολόγια αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση από μόνα του. Η παρουσίαση τη συμπεριφορά ω ατομικότητα είναι ένα ακόμα εργαλείο που αφήνει απέξω τη συγκεκριμένη επιρροή οικονομικών και κοινωνικών συνθήκων στη διαμόρφωση του ατόμου. Οπότε λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, με ορισμένε εξαιρέσει, η ψυχιατρική διάγνωση των θητών, που έγινε ουσιαστικά από τα διάφορα τηλεοπτικά μέσα και από τα διάφορα παράθυρα, πρόβαλε αυτά τα άτομα ω κάποια άτομα από έναν άλλο κόσμο βίαιο, που κάπου υπάρχει, δεν ξέρουμε πού, αλλά σίγουρα όχι στην κοινωνία την οποία ζούμε. Και φυσικά ένα επιπλέον εμπόδιο εδώ πέρα είναι οι λογικέ κόστου οι οποίε όπω αναφέρθηκα και σε προηγούμενε ομιλίε, δεν επιτρέπουν, καμία, δεν επιτρέπουν επαρκή χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων θεσμών, υπηρεσιών, ακόμα και επιστημονικών ερευνητικών εργαλείων για την ολόκληρη μελέτη του φαινομένου. Και εδώ πέρα πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με αυτό το οποίο ονομάζουμε προσωπικότητα του χρήστη, του δράστη. Λίγα είναι ουσιαστικά τα κράτη τα οποία θεσμικά ασχολούνται με αυτό το οποίο ονομάζουμε ανάλυση προσωπικότητα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικά είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στι ΗΠΑ, όπου η ανάλυση γίνεται κατά κύριο λόγο για αυτό που λέμε κατά σειροή δολοφόνου ή κατά σειροή βιαστέ, του λεγόμενου serial. Και πώ μπαίνει εδώ πέρα η λογική κόστο-όφελο. Ουσιαστικά η ύπαρξη τέτοιων ατόμων είναι πολύ επιζήμια για την κερδοφορία επιχειρήσεων, κυρίω στον τομέα τη αισία και του τουρισμού κλείνει του ανθρώπου σπίτι τους και του τουρίστες τους κρατάει μακριά. Οπότε η μελέτη τους στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην έγκαιρη σύλληψή τους, ούτως ώστε να μην πληγούν αυτές οι πηγές οικονομίας. Γι' αυτό και άλλωστε η ανάλυση, διεξάγεται κυρίως από το FBA στην Αμερική ή από όλους θεσμούς σε άλλα κράτη. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των κακοποιήσεων δεν πραγματοποιείται από σειροή, αλλά από μέλη του στενή οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος, από νυν ή πρώην ή θέλουν να είναι ερωτικού συντρόφου συζύγους. Συχνή, αλλά σε μικρότερη είναι η κοκοποίηση εργοδοτικού χώρου, σε εργασιακού χώρου, που εκεί πέρα όμω είναι πολύ πιο συχνή από όλα τα άλλα φαινόμενα η σεξουαλική παρενόχληση. Με βάση αυτό λοιπόν γίνεται αντιληπτή ότι η μελέτη τη προσωπικότητα μπορεί να γίνει μόνο στι λεγόμενε φυλακέ. Και εκεί πέρα έχουμε αυτά που ανέφερε ο σύντροφο πριν, την υποστελέχωσή του, μια επαρκή, αν θέλετε, εκπαιδευτική διαδικασία και φυσικά σε αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και θα αναφερθούμε αργότερα ο πολύ μικρός αριθμός καταγγελιών. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν εμπόδια στην ανάλυση των κοινών και διαφορετικών παραγόντων που οδηγούν στην τέλεση των διαφορετικών μορφών βία. Μια τέτοια ανάλυση της προσωπικότητα του, ανθρω... του δράση, ας πούμε, του κακοποιητή, μάλιστα του κάθε είδου διαφορετικού κακοποιητή, του ρόλου του μέσα στην οικογένεια, στον κοινωνικό κύκλο, τη σχέση του με το θύμα, με την οικογένεια κτλ. Και όχι απλά ένα τσουβάλιασμα σε μια διαταραχή, όχι μόνο θα απαντούσε, αλλά θα φώτιζε και ακόμα πιο ολόπλευρα αυτό το οποίο λέμε απαράδεκτη ταύτιση μεταξύ τη μη αντίσταση και τη συνένεση, που συμβαίνει κατά κύριο λόγο σε σεξουαλική κακοποίησει από οικία πρόσωπα ή σε οικίου χώρου όπου και αν είναι αυτή. Τώρα, όσον αφορά τα εμπόδια, κυρίω στην πρόληψη του φαινομένου, αλλά και στην ψυχολογική στήριξη του θύματο. Στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών παγκοσμίω, δεν υπάρχει ενιαίο φορέα αντιμετώπιση, πρόληψη και θεραπεία του τραύματο. Στι χώρε που υπάρχει, τέτοιε φορέ παρατηρείται σημαντική υποστελέχωση, αλλά και, και μία επαρκή εκπαιδευτική διαδικασία λόγω ακριβώ του κόστου των εκπαιδεύσεων. Λίγε οι χώρε οι οποίε μέσω θεσμών, όπως η σύνδεση πανεπιστημιακών μονάδων με φορείς ψυχικής υγείας μπορούν να δώσουν ασφαλείς αντισικά συμπεράσματα για τον αριθμό των κακοποίησεων, αλλά και ακόμα και τη μελέτη της ψυχολογίας των θυμάτων. Και όπως είπαμε και πριν, σε αυτό συμβάλλουν και εμείς καταγγελίες. Σε αυτού τους φορείς βέβαια, Υπάρχει λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, ουσιαστικά μπαίνουν ζητήματα πνευματική ιδιοκτησία και ανταγωνισμού στην έρευνα, οπότε και εμπόδια στην ολόκληρη ανάδειξη του φαινομένου. Η μη ύπαρξη τέτοιου φυσικά εμποδίζει και αυτό το οποίο ονομάζουμε διαπολιτισμική μελέτη του φαινομένου. Έχουμε και μια υποστελέχωση η οποία αφήσει να και στην εκπαίδευση. Παράδειγμα, σήμερα υπάρχει γνώση, επιστημονική γνώση εντοπισμού ενό κακοποιημένου παιδιού μέσα από τη συμπεριφορά στο σχολείο, από το παιχνιδιού, τη ζωγραφική κτλ. Λαμβάνοντα υπόψη τον αριθμό των παιδικών σεξουαλικών κακοποιήσεων, Φανταστείτε πόσο αναγκαίο φαντάζει για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ο πολλαπλασιασμό των προσλήψεων ειδικών ψυχική υγεία σε όλε τι βαθμίδε τη εκπαίδευση. Και από την άλλη, η έλλειψη τέτοιων φορέων ή τη σταθερότητα σε τέτοιου φορεί αναγκάζει πολλά θύματα να απευθυνθούν σε ιδιώτε ψυχική υγεία. Και με βάση αυτά παρατηρούνται δύο βασικά προβλήματα. Πρώτον, τα δεδομένα από τι θεραπείε δεν δημοσιοποιούνται λόγω του απορρίτου, Οπότε ουσιαστικά δεν αξιοποιούνται και στατιστικά. Και ενώ πραγματικά υπάρχει ανακούφιση από το τραύμα στι θεραπευόμενε, σημαντικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη μείωση του φαινομένου μένουν στα συρτάρια των ιδιωτών ψυχική υγεία. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, αποκλείονται από τι θεραπείε φτωχότερα στρώματα. Να είμαστε αντικειμενικοί, η ψυχοθεραπεία είναι μια πολύ ακριβή διαδικασία. Ένα πολύ μεγάλο μέρο του κόσμου δεν μπορεί να τα απεξέλθει είτε καθόλου είτε μέχρι το τέλο τη. Ακόμα όμω και οι αστικέ στατιστικέ δεν μπορούν να κρύψουν, δηλαδή το βλέπετε παντού σε όλα τα στατιστικά εγχειρίδια, ότι ο κυριότερο παράγοντα για να μετατραπεί μια τραυματική εμπειρία σε μόνιμο τραύμα είναι το χαμηλό τη βιωτικό επίπεδο, δηλαδή ουσιαστικά η φτώχεια, που συμβαίνει ακριβώ εξαιτία αυτή τη μη προσβασιμότητα. Και ακόμα λοιπόν και τώρα στην κρίση, αλλά και μέσα στην καραντίνα, ενώ είχαμε αυξημένε τηλεφωνικέ καταγγελίε, η δυνατότητα φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίε θεραπεία τραυματών τραύματος μειώθηκαν ακριβώ εξαιτία τη επιδείνωση των όρων, των οικονομικών όρων ζωή. Και είναι εξοργιστικό να γνωρίζει ότι υπάρχουν θεραπείε οι οποίε μπορούν να εξαλείψουν εντελώ τη συναισθηματική συνεπία του τραύματο αυτού καθ' αυτό και να υπάρχουν γυναίκε οι οποίε δεν έχουν πρόσβαση σε αυτέ ακριβώ τι θεραπείε. Και φυσικά και εδώ πέρα στη θεραπεία του τραύματο τη γυναικεία κακοποίηση, η σχέση προσωπικότητα με τι οικονομικέ και κοινωνικέ συνθήκε, είτε παραβλέπονται, είτε περιορίζονται στην οικογένεια, είτε κλαβάνονται ω δεδομένε. Ένα επίση κοινό χαρακτηριστικό τη συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών στη θεραπεία του τραύματο, είτε από ξυλοδαρμό, είτε από, που απείλησε ή φάνηκε απειλητικό για τη ζωή, είτε από σεξουαλική κακοποίηση, υπερέχει το συνέστημα τη ενοχή. Και εδώ πέρα μπαίνουν ζητήματα. Κατά πόσο δηλαδή δημιουργείται ή πυροδοτείται, πώ χτίστηκε και μέσω ποιων μηχανισμών υπάρχει, αν προπάρχει και τι εκφράζει σε ψυχολογικό επίπεδο. Λοιπόν, φαίνεται ότι όχι μόνο πυροδοτείται, αλλά προϋπάρχει, ότι οπότε προϋπάρχει, αλλά αντανακλά σε ψυχολογικό επίπεδο και αντιδρασικές αναρθολογικές κοινωνικές εντυλίψεις για την κοινωνική θέση της γυναίκας που αναπαράγονται και στα δύο φύλλα. Δύο πράγματα. Από τη μία η ενοχή βαραίνει το θύμα ω υπεύθυνο για αυτό που έγινε, η συντηρική πλευρά, Ακούμε κατά τη διάρκεια τη θεραπεία πολλέ φορέ τη φράση έφτεγα, τα άθαλα και τα πάθα, το προκάλεσα, άφησα περιθώρια. Αναπαράγεται δηλαδή σε ψυχολογικό επίπεδο η αναχρονιστική άποψη τη εκφύσεω προκλητική γυναίκα. Και ο θήτη δικαιολογείται καθώ δεν μπορεί να ελέγξει κάποιε εκφύσεω ορμέ. Είναι αντιδραστικέ απόψει που αναπαράγονται στην εκμεταλλευτική κοινωνία και φορτώνονται ακριβώ στην ψυχολογία τη κακοποιημένη γυναίκα, καθισόντα τη ευάλωτη λόγω έλλειψη αυτοπεποίθηση που φαίνεται στη θεραπεία να αναγνωρίσει την ενοχή του θήτη αλλά και τη δική τη αθότητα. Στην άλλη περίπτωση, η ενοχή βαρύνει το θύμα με την ατομική ευθύνη τη μη αποφυγή βιασμού και τη κακοποίηση. Κοσμοπολιτική πλευρά εκφράζεται με φράσει όπω μπορούσα να τα αποφύγω, δεν έκανα ό,τι μπορούσα, δεν το έπρεπε να το προβλέψω, μπορούσα να αντισταθώ περισσότερο. Αντανακλά σε ψυχολογικό επίπεδο την κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη ότι η γυναίκα μπορεί και πρέπει να επιβιάνει μόνη τη. Να τα κάνει όλα μόνη τη από τη δουλειά, την καριέρα, σε εισαγωγικά μέχρι και την ανατροφή των παιδιών. Η μελέτη τη προσωπικότητα αυτών των γυναικών φέρνει στην επιφάνεια απόψει περί απελτικού κόσμου και ατομική ανεπάρκεια απέναντί του. Και θέλουμε να πούμε κάτι, αυτά δεν είναι γνώμε ή απόψει των κακοποιημένων γυναικών απαραίτητα που έχουν γύρω από το γενικότερο θέμα του θήτη, του θύματο, την απόδοση ευθυνών. Εκμεύονται με επιστημονικά ψυχολογικά εργαλεία και είναι η ψυχολογική αντανέκλαση των κοινωνικών αντιλήψεων και των ειδολογικών απόψεων πάνω σε αυτά τα θέματα. Οπότε ουσιαστικά για να κατερευθεί και ο μύθο τη μη ή τη ετεροχρονισμένη καταγγελία, να πούμε το εξή. Τι είναι αυτή η ενοχή, Είναι η έκφραση ακριβώ του φόβου απέναντι σε ένα σύστημα που μέσω των θεσμών και των μηχανισμών του, των ιδεολογημάτων του, τίνει να θέλει να μπολιάσει την κοινωνία με τέτοιε άπε, αναχρονιστικέ και σκοταδιστικέ αξίε. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, καθώ είναι ισχυρό το σύστημα, η κοινωνία μοιάζει απελητική απέναντι σε ένα θύμα, το οποίο προφανώ φοβάται απέναντι σε μια τέτοια απειλεί κοινωνία να εκφραστεί. Και υπό αυτό το πρίσμα εξηγείται και η λεγόμενη ετεροχρονισμένη ή μη καταγγελία των γυναικών. Οπότε λοιπόν για να βγάλουμε και ένα γενικό συμπέρασμα, η ταξική εκμεταλλευτική κοινωνία όχι μόνο για ένα τέρατα, όχι μόνο διαμορφώνει προσωπικότητε ικανέ για τέτοιε πράξει και τι προστατεύει ουσιαστικά, αλλά του χαρίζει και τα όπλα για να τι προστατεύσει, του χαρίζει το όπλο ουσιαστικά για να χαιρεθούν απέναντι στα θύματά του, να του προστατεύουν τους του μηχανισμού του και στα θύματα, επί της ουσίας, δίνει φήμωτρα για να κλείσουν το στόμα του. Γι' αυτό ακριβώ και εμεί λέμε ότι η συνολική χειραφέτηση πάει χέρι-χέρι μόνο με τη συνολική ανατροπή αυτού του συστήματο. Ευχαριστώ πολύ.